Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούσαμε εδώ και καιρό, βέβαια, από τότε που ξεκίνησε αυτή η υπόθεση, δείχνει και μάλλον όπως κάνει συνήθως και ξέρει να παίζει καλά αυτό το παιχνίδι η αντιπολίτευση, έδειξε ότι ευνηδιάστηκε με τις αποκαλύψεις αυτές γύρω από την υγεία. Και είναι κάτι το ότι η υγεία γινόταν ένα πάρτι μεγάλο σε βάρος των πολιτών μέσα από τους μηχανισμούς των φαρμάκων, των νοσοκομείων, της περίθαλψης κτλ. Είναι κάτι το οποίο το παραδεχόταν όλος ο κόσμος. Από το τελευταίο ακριτικό χωριό της Ελλάδος όλοι μιλούσαν για το πάρτι που γινόταν στην υγεία. Και έφτασε κάποια στιγμή και αποκαλύφθηκε και λόγω κάποιας έρευνας που έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες από το FBI. Και αντί να συμβάλλει η αντιπολίτευση στο να πέσει άπλετο φως, οπότε και να ενημερωθούμε όλοι και οι πολίτες, αλλά και από την άλλη να πάψει ο πολίτης να αμφισβητεί το πολιτικό σύστημα. Γιατί αυτό το οποίο έχει πληγεί, πέρα από τη ζωή των πολιτών, πέρα από την οικονομία της χώρας κτλ., έχει πληγεί και το πολιτικό σύστημα εξαιτίας ακριβώς των πολιτικών τους. Τι έχει συμβεί? Έγινε ένα ολόκληρο πάρτι. Στην πατρίδα μας, επειδή η Ελλάδα ήταν χώρα αναφοράς και από τις τιμές που διαμορφώνονταν εδώ στην Ελλάδα επηρεάζονταν άλλες 30 χώρες, γινόταν ένα πάρτι το οποίο τροφοδοτούνταν ή πυροδοτούνταν, αν θέλετε, από κάποιους καπάτσους, έτσι να τους ονομάσουμε, καπάτσους από τις φαρμακευτικές εταιρείες, που βρήκανε κάποια πρόσωπα, είτε πολιτικά, είτε θα τα εξετάσουμε όλα αυτά, είτε κάποια στελέχη από υπουργεία, τα οποία καλύπτονταν όμως από πολιτικά πρόσωπα και διαμορφώναν ανάλογα τις τιμές. Και δηλώνουν τώρα όλοι ανυποψίαστοι. Δηλαδή, όταν ο υπεύθυνος Υπουργός Υγείας υπέγραφε και πρότεινε μία τιμή και έβλεπε ότι με την τιμή αυτή που πρότεινε πηγαίναμε στο διπλάσιο, μιλάω για την επιβάρυνση στο ΑΕΠ, στο διπλάσιο από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, δεν υποψιαζόταν ο υπουργός, ο αρμόδιος υπουργός, ότι κάτι γινότανε? Όταν αυτό το χαρτί πήγαινε στον Υπουργό Οικονομικών και το έβλεπε και εκείνος, και εκείνος δεν υποψιαζόταν ότι κάτι γινότανε? Και όταν στη συνέχεια πήγαινε στον Πρωθυπουργό και εκείνος δεν υποψιαζόταν ότι κάτι συνέβαινε, για να έχουμε το διπλάσιο σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες? Και όταν έφτανε στη Βουλή για να ψηφιστεί στον προϋπολογισμό και εκεί δεν υποψιαζότανε κανείς? Δηλαδή, συμβαίνουν πράγματα τα οποία θα πρέπει όλοι οι Έλληνες να είμαστε πολύ αφελείς για να δεχθούμε ότι κανένας δεν είχε υποψιαστεί τίποτε. Και μάλιστα το γεγονός ότι θέλουν για άλλη μια φορά να καλύψουν όλα αυτά τα γεγονότα είναι ότι, βλέπετε, ξεκινήσανε μηνύσεις. Χαρακτηρίζουν, δηλαδή πυροβολούν ηθικά τους μάρτυρες, οι οποίοι τολμήσανε να πάνε να αποκαλύψουν αυτό το οποίο λένε όλοι οι Έλληνες και το ζητούν όλοι οι Έλληνες και εμείς όλοι, και μάλιστα εμείς το είχαμε υποσχεθεί τότε στον ελληνικό λαό. Και θέλω να σας θυμίσω, κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, ότι είναι η βάση πάνω στην οποία στηρίχτηκε η συνεργασία μας, ότι πρέπει να ρίξουμε άπλετο φως. Πρέπει να ρίξουμε φως σε όλα αυτά τα γεγονότα που πληγώσανε τη χώρα και πληγώσανε τους πολίτες και αλλάξανε και καταστρέψανε τις ζωές όλων ημών, με ήττα όλων ημών. Γιατί εγώ δεν ήμουν επαγγελματίας πολιτικός, εγώ ήμουν μηχανικός και επιχειρηματίας. Και εμείς οι μηχανικοί από το 2009 βρεθήκαμε χωρίς αντικείμενο. Εξαιτίας ποιας? Της επιτυχημένης πολιτικής τους? Όχι. Εξαιτίας των πάρτι που στήσανε σε όλους τους τομείς. Υγεία, εξοπλισμοί, όσον αφορά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, την κατασπατάληση που έγινε. Δεν ξέρει κανείς από πού να αρχίσει. Το χρηματιστήριο. Χαρακτηρίσανε τους μάρτυρες κουκουλοφόρους. Γιατί τους χαρακτηρίσανε? Επειδή τολμήσανε και πήγανε και καταθέσανε έγγραφα τα οποία ήταν κρυμμένα, ήταν χωμένα και δεν υπήρχε διαφορετικά κανένας άλλος τρόπος για να έρθουν στην επιφάνεια
παρά μόνο να βρισκόταν κάποιος ο οποίος θα τα παρέδιδε εκεί που έπρεπε για να μπορέσουν να προχωρήσουν οι διαδικασίες της έρευνας. Τους χαρακτηρίζουν κουκουλοβόρους και ανώνυμους. Δεν υπάρχει ανώνυμος μάρτυρες. Όλοι οι μάρτυρες είναι επώνυμοι. Και αυτά τα ονόματα, τα υποτιθέμενα, είναι μόνο και μόνο για να προστατευτούν μέχρι να ξεκινήσει η διαδικασία. Και άλλωστε, το νόμο αυτό περί προστασίας μαρτύρων, όπου προστατεύεται ο μάρτυρας δια της ανωνυμίας μέχρι να ξεκινήσουν οι διαδικασίες, ποιοι τον ψηφίσανε? Τα δύο κόμματα, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, βεβαίως. Τώρα όμως, επειδή λειτουργεί εις βάρος τους, εννοούμε, δηλαδή ξεκινάνε οι αποκαλύψεις, τώρα πλέον δεν τους αρέσει. Πριν από λίγο καιρό, είδαμε ξανά βγήκε στο φως στη δημοσιότητα αυτό που είχε παραδεχθεί ο Τσουκάτος, το 1 εκατομμύριο που παρέλαβε ο ίδιος για να το παραδώσει, στο κόμμα, στο ΠΑΣΟΚ. Και βγήκε και το επιβεβαίωσε και ο κύριος Αυγερινός αυτό. Λοιπόν, βλέπετε ότι από όπου και να δει κανείς τη λειτουργία αυτών των κομμάτων, είναι από παντού, είναι ανοιχτή και ευάλωτη. Όσον αφορά για την υγεία, για να μην ξεφύγουμε από την υγεία, είχαμε και τη Siemens, την οποία τη χειριστήκανε αυτά τα δύο κόμματα της Siemens, και φτάσαμε στο σημείο να είμαστε η μόνη χώρα στην οποία δεν πλήρωσε πρόστιμο η Siemens. Είχε συμφωνηθεί ένα πρόστιμο 2 δις, το οποίο κατέβηκε στα 60 εκατομμύρια, το οποίο θα το έδινε με προϊόντα η Siemens ή με επενδύσεις, τις οποίες όμως θα αποφάσιζε, θα το σκεφτότανε. Τέτοιες ήταν οι συμφωνίες που κάνανε. Και στη συνέφεια έφυγε ο Χριστοφοράκος και δεν έγινε και καμία επένδυση και δεν πλήρωσε τίποτα η Siemens. Αυτή η κυβέρνηση όμως τώρα, αυτή την υπόθεση που ξεκίνησε, την έρευνα σε ό,τι έχει να κάνει με την υγεία, θα την προχωρήσει και θα συμβάλλουμε όλοι να προχωρήσει. Διάβασα κάποια στοιχεία. Από το 2000 μέχρι το 2015, 23 δις είναι η συνολική ζημία σε βάρος της χώρας. 23 δις. Και όσον αφορά για την Οβάρτης, τη συγκεκριμένη εταιρεία, είναι στα 3 δις. Δεν πρέπει να προχωρήσουμε, κύριοι συνάδελφοι. Δεν πρέπει να προχωρήσουμε. Βεβαίως πρέπει να προχωρήσουμε. Το χρωστάμε στον ελληνικό λαό αυτό. Το χρωστάμε. Πληγώθηκε ο ελληνικός λαός από όλες αυτές τις πράξεις, από όλες αυτές τις ενέργειες. Και βλέπετε, θέλω να προσθέσω κάτι σε αυτό που είπα προηγουμένως. Το ότι είχαμε τις διπλάσιες δαπάνες σε σχέση με την Ευρώπη, αλλά τι ποιότητα παροχής υγείας είχαμε? Καμία σχέση, κύριοι συνάδελφοι. Οι υπόλοιπες χώρες που ήταν στο μισό σε σχέση με τις δικές μας δαπάνες, πραγματικά αξιοποιούσαν και το τελευταίο ευρώ για την ποιότητα παροχής προς τους πολίτες. Σε αντίθεση με τις κυβερνήσεις αυτών των δύο κομμάτων, οι οποίοι είχαν βάλει εντελώς στο περιθώριο τον πολίτη. Εδώ έχουμε κάποια στοιχεία. Άκουσα, έκαναν κάποιες δηλώσεις, κάποιοι διατελέσαντες Υπουργοί Υγείας από τα προηγούμενα κόμματα, λένε από μια περίοδο και μετά μειώσαμε τις δαπάνες. Ποιες δαπάνες μειώσανε? Μειώσανε τις δαπάνες όσον αφορά για τη συμμετοχή του δημοσίου και ανεβάσανε τη δαπάνη όσον αφορά τη συμμετοχή του πολίτη. Τα κέρδη όμως των εταιριών των συγκεκριμένων δεν μειωθήκανε, δεν αλλάξανε. Εκείνα φροντίσανε να τα προστατεύσουν. Τον πολίτη όμως δεν τον προστατεύσανε. Τον πολίτη ο οποίος τους ψήφισε και τους εμπιστεύτηκε για να αναλάβουν τις τύχες τους, δεν τον προστατεύσανε. Τον αφήσανε εκτεθειμένο και λειτουργούσαν σε βάρος του πολίτη. Και μάλιστα, εδώ τώρα θα ήθελα να αναφέρω και ένα παράδειγμα πάνω σε αυτό. Είχαμε μάλιστα, και αν θυμάμαι καλά, το 2014, αν θυμάμαι καλά, κύριοι συνάδελφοι, είχαμε αυξήσεις, ενώ απαγορευόταν ρητά από την Τρόικα, είχαμε αυξήσεις σε 3 νοσοκομιακά φάρμακα, της Νοβάρτης και τα τρία. Το κοπάλα, το αντιυπερτασικό, το σαντοστατίν, το ορμονικό και το κουμπισίν, το αντιβιωτικό. Μιλάμε ενώ απαγορευόταν ρητός από την Τρόικα. Το παραβίασαν και προκειμένου να ευνοηθεί συγκεκριμένη εταιρεία. Έχουμε έγγραφα, έχουμε διάφορα, τώρα βλέπω χρόνος περνάει και ο χρόνος. Έχουμε έγγραφα τα οποία κατασχέθηκαν από τα γραφεία της συγκεκριμένης εταιρείας, όπου αναφέρονται μέσα
τέρατα και σημεία, αναφέρονται ονόματα υπουργών, αναφέρονται συγκεκριμένα ραντεβού, αναφέρονται συναντήσεις με ποια πρόσωπα ήταν κτλ. Λοιπόν, όλα αυτά δεν πρέπει να βγουν στη δημοσιότητα. Δεν πρέπει, τώρα τελειώνω την ανοχή σας, για μισό λεπτό κυρία Πρόεδρε, τελειώνω. Αυτά δεν πρέπει να βγουν στη δημοσιότητα. Βεβαίως πρέπει να βγουν στη δημοσιότητα. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες, και εδώ τελειώνω, οι ανεξάρτητοι Έλληνες σαφώς, όσον αφορά, και εδώ κλείνω κυρία Πρόεδρε, όσον αφορά για τη διαδικασία των καλπών, όπως είπα προηγουμένως και στην τοποθέτησή μου, είναι δυνατόν, αφού θα ακούσουμε τους συναδέλφους για τους οποίους έχει ξεκινήσει η διαδικασία, 10 συνάδελφοι θα καταθέσουν ο καθένας την άποψή του. Άρα είναι ο καθένας αντιμετωπίζεται διαφορετικά. Πώς είναι λοιπόν δυνατόν όταν θα ξεκινήσει η διαδικασία της ψηφοφορίας να τους αντιμετωπίσουμε ενιαία μέσα σε μία κάλπη? Δεν στέκει λογικά αυτό, και μάλιστα υπάρχουν εδώ και οι έγκριτοι νομικοί συνάδελφοι, οι οποίοι ξέρουν ότι όταν ξεκινάει μια ποινική, καλύτερα από μένα, εγώ μηχανικός είμαι, ξέρουν όταν ξεκινάει μια ποινική διαδικασία και υπάρχουν διάφοροι οι οποίοι διώκονται ή κατηγορούνται για διάφορα ποινικά αδικήματα, δεν τους αντιμετωπίζει ενιαία το δικαστήριο και λέει όλοι μαζί, για όλους μαζί ισχύει αυτό κτλ. Τον καθένα ξεχωριστά τον αντιμετωπίζει. Και υπάρχουν και αυτά τα οποία αναφέραμε προηγουμένως. Υπάρχουν περιπτώσεις όπως είχαμε την περίπτωση του 2013 με τον Παπακοσταντίνο, τον Παπανδρέου κτλ., όπου εδώ στηθήκανε 3 κάλπες. Κανένας δεν είχε διαφορετική άποψη. Και τα δύο κόμματα, και κλείνω εδώ, είχαν την ίδια άποψη, και το ίδιο έγινε και με το Βατοπέδι. 6 κάλπες στηθήκαν. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες είμαστε κάθετοι. Η διαδικασία θα προχωρήσει κανονικά όπως ξεκίνησε και είναι κάτι που το χρωστάμε στον ελληνικό λαό. Σας ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ.